400 περίπου χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, στο πλέον απομακρυσμένο τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στην νοτιότερη άκρη της Βαλκανικής, στο Μοριά, ξεκίνησε ο μεγάλος ξεσηκωμός. Αυτή η γιγαντιαία προσπάθεια συνδέθηκε άρρηκτα με μια μεγάλη προσωπικότητα, τον Ρίγα Φελεστινλή, που άναψε από πολύ νωρίς τη σπίθα του Αγώνα της Ελευθερίας, ενός αγώνα που κράτησε σχεδόν μία δεκαετία. Τα 10 αυτά χρόνια σημάδεψαν άνθρωποι και γεγονότα που χάραξαν το ρου της ελληνικής ιστορίας. Ήδη από το 1814 στην Οδυσσό, ο Σκουφάς, ο Τσακάλοφ και ο Ξάνθος είχαν φροντίσει να σπείρουν τον καρπό του ξεσηκωμού, συνδέοντας το όνομά τους με την απελευθέρωση του ελληνισμού. Ίδρυσαν τη Φιλική Εταιρεία, μια μυστική οργάνωση που έγινε το πρώτο κύτταρο συντονισμού και στρατολόγησης της εξέγερσης. Η επιθυμία για ελευθερία ξεχυλίζει και η φλόγα της ανάβει και θεριεύει στο Μοριά. Από εδώ ξεκίνησε η Επανάσταση του 1821. Εδώ ποτίστηκε το δέντρο της ελευθερίας. Εδώ οι πρώτες μεγάλες στιγμές του αγώνα. Οι πρώτες νίκες, οι μεγάλοι πρωταγωνιστές. Τα καθαγιασμένα λάφαρα, τα πρώτα ελεύθερα χώματα. Ο πλαρχηγός, αρχιστράτηγος και φυσικός ηγέτης, ο γέρος του Μοριά, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Μία από τις πιο αντιπροσωπευτικές φιγούρες της ελληνικής επανάστασης που ενσαρκώνει τη λεβεδιά, την ανδρεία, την ευρηματικότητα και τη στρατηγική ιδιοφυΐα της φυλής. Το ημερολόγιο έγραφε 17 Μαρτίου 1821. Στην Τσίμοβα, την πρωτεύουσα των Μαυρομιχαλαίων, τη σημερινή Αρεόπολη, συγκεντρώθηκαν οι πρόκριτοι της Μάνης, αλλά και ένοπλοι με αρχηγό τον Πετρόπαιη Μαυρομιχάλη. Οι Μανιάτες ύψωσαν το λάβαρο του αγώνα και κήρυξαν τον πόλεμο στην κρατεά Οθωμανική Αυτοκρατορία με σύνθημα «Νίκη ή θάνατος». Ο επαναστατικός αναβρασμός που επικρατεί οδηγεί 6 ημέρες μετά στην απελευθέρωση της Καλαμάτας. Σε σύσκεψη των οπλαρχηγών συστήνεται Επαναστατική Επιτροπή, η Μεσσηνιακή Γερουσία, η οποία θα συντόνιζε τον αγώνα. Αυτή θεωρείται η πρώτη πολιτική εξουσία της επαναστατημένης Ελλάδας. Με ημερομηνία 23 Μαρτίου, ο Πετρόπαιης Μαυρομιχάλης και η Μεσσηνιακή Γερουσία ανακοίνωσαν στον τότε ελεύθερο κόσμο με την προειδοποίηση εις τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς την έναρξη της Επανάστασης. Στις 25 Μαρτίου του 1821, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός ευλογεί τα όπλα των επαναστατών στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου στην Πάτρα, ενώ ο θρύλος τον θέλει να υψώνει το λάβαρο της Επανάστασης στην Αγία Λαύρα. Οι μάχες φουντώνουν στο Μοριά, οι Έλληνες νικούν στο Λεβίδι, στο Βαλτέτσι, στα Δολιανά και τα Βέρβαινα. Στα τέλη Μαΐου του 1821, πολιτικοί, εκκλησιαστικοί και στρατιωτικοί πρόκριτοι από όλη την Πελοπόννησο συνήλθαν στη Μονή των Καλτεζών, όπου αποφάσισαν τη συγκρότηση της πρώτης συλλογικής τοπικής αρχής των επαναστατών, την Πελοποννησιακή Γερουσία, με πρόεδρο τον Πετρόπαιη Μαυρομιχάλη και γραμματέα τον Ρίγα Παλαμίδη. Τα γεγονότα τρέχουν. Η Ρούμελη, η Θεσσαλία και η Μακεδονία παίρνουν φωτιά. Τα νησιά αρματώνουν τα καράβια τους. Στις 20 Ιουνίου του 1821 φτάνει στην Ελλάδα ο Δημήτριος Υψηλάντης με τη σημαία της Φιλικής Εταιρείας, τον Φίνικα και τις λέξεις «Ελευθερία ή θάνατος», την εξουσιοδότηση του αδερφού του με την οποία διοριζόταν πληρεξούσιος του Γενικού Επιτρόπου της Αρχής, 300.000 γρόσια και τυπογραφείο. Σε αυτό θα τυπωνόταν αργότερα στην Καλαμάτα η πρώτη εφημερίδα του αγώνα, η Σάλπινγκς η Ελληνική. Οι Έλληνες οργανώνονται και επελάβουν. Στις 23 Ιουλίου, οι Τούρκοι παραδίδουν το κάστρο της Μονεμβασιάς. Και δύο μήνες αργότερα, στις 23 Σεπτεμβρίου, οι επαναστάτες μπαίνουν στην Τριπολιτσά και απελευθερώνουν το μέχρι πρότινος απόρθητο κάστρο της. Ο δρόμος της ελευθερίας κάνει στάση στην Παλαιά Επίδαυρο, που με στόχο το σχηματισμό μιας ενιαίας εθνικής διοίκησης συγκαλείται η πρώτη εθνοσυνέλευση όλων των επαναστατημένων Ελλήνων. Την 1η Ιανουαρίου 1822 ψηφίζεται το προσωρινό πολίτευμα της Ελλάδας και ορίζεται το πρώτο εθνικό σύμβολο, η ελληνική σημαία. Κάθε μέρα που περνά φέρνει τους Έλληνες πιο κοντά στον πολυπόθητο σκοπό τους. Στις 14 Ιανουαρίου οι Τούρκοι παραδίδουν στον Δημήτριο Υψηλάντη με συνθήκη το κάστρο της Κορίνθου και μία μέρα μετά δημοσιεύεται η διακήρυξη της Εθνοσυνέλευσης για τους σκοπούς του αγώνα με τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο να εκλέγεται πρόεδρος. Στις αρχές Ιουλίου του 1822 ένας νέος κίνδυνος εμφανίζεται για την Επανάσταση.
με την κάθοδο του Μαχμούτ Πασά προς τον νότο, γνωστότερο ως Ράμαλι, που είχε στρέψει την προσοχή του στους επαναστατημένους Έλληνες. Σε μία από τις σημαντικότερες αναμετρήσεις του αγώνα της ανεξαρτησίας, στην οποία καταδεικνύεται η στρατηγική ιδιοφυΐα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ο Δράμαλης στις 26 Ιουλίου ιτάται στα στενά των Δερβενακίων. Στις 30 Νοεμβρίου του 1822 πέφτει οριστικά και το ναύπλιο. Μια μικρή ομάδα επαναστατών με αρχηγό τον Σταϊκόπουλο καταλαμβάνει το Παλαμίδι και στη συνέχεια αναγκάζει την τουρκική φρουρά του ναυπλίου να συνθηκολογήσει. Ο αγώνας συνεχίζεται με επίκεντρο το Μοριά, με ανίποτες θυσίες, πισωγυρίσματα αλλά και εμφύλιες διαμάχες. Οι Έλληνες όμως συνεχίζουν να πολεμούν και να αντιστέκονται ηρωικά στις επιδρομές του Ιμπραήμ Πασά, στο Μανιάκι, στους Μήλους, στη Βέργα, στον Πολυάραβο και αλλού. Το 1827, ένας συμμαχικός στόλος υπό την ηγεσία των τριών ναυάρχων Κόδρινγκτον, Δεριγνή και Χέιδεν πλέει στα ανοιχτά του Ναβαρίνου, όπως στις 20 Οκτωβρίου θα παιχθεί η τελευταία πράξη του ηρωικού δράματος. Η Πλάστιγκα είχε γύρει οριστικά πλέον υπέρ της ανεξαρτησίας των Ελλήνων. Στις 18 Ιανουαρίου 1828 φτάνει στο ναύπλιο ο Ιωάννης Καποδίστριας ως πρώτος κυβερνήτης της επαναστατημένης πολύπαθης πατρίδας. Η ανεξαρτησία έχει πλέον κατακτηθεί με αίμα. Η επανάσταση του 1821 έχει θριαμβεύσει. Και το 1830, με τα τρία πρωτόκολλα του Λονδίνου, ιδρύεται το πρώτο ανεξάρτητο, αυτοδύναμο και αυτοτελές ελληνικό κράτος. Παρά το γεγονός ότι η μοιραία δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια το Σεπτέμβριο του 1831 ρίχνει βαριά τη σκιά της στο συλλογικό γίγνεσθε και ανοίγει ακόμη περισσότερο τις χαίνουσες πληγές του αγωνιζόμενου έθνους, οι Έλληνες προσπαθούν εκ νέου να βρουν ένα στέρεο βηματισμό μέσα σε ένα κλίμα σοφροσύνης, καταλλαγής και αισιοδοξίας. Οι πολυέμακτοι αγώνες των Ελλήνων ευωδόθηκαν. Η επανάσταση του 1821 δικαιώθηκε. Οι θυσίες και το άλικο αίμα του ελληνισμού αναγνωρίστηκαν μέσα στην προοπτική του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Ενός κράτους που προσπαθούσε εν αγώνια να κατακτήσει κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες όσο το δυνατό πιο υψηλές κορυφές με περισσότερη ελευθερία και ανθρωπινότερη δημοκρατία.